εμείς όμως πάμε να γυρίσουμε στα δικά μας, στα της διαπραγμάτευσης του Eurogroup που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Να καλωσορίζουμε στο στούντιο, εδώ, τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε ένα σχόλιο για τα μηνύματα που τελικά εξέπεμψε το σημερινό Eurogroup. Καταρχάς, θεωρείτε ότι είχαμε κάποια πρόοδο. Είχαμε στασιμότητα, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν έχουμε επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα, αλλά παραμονή των υπουργών οικονομικών, των αναπληρωτή υπουργών οικονομικών και της κυρίας Αχτσιόγλου εργασίας στις Βρυξέλλες για να συνεχίσουν κάποιες διαπραγματεύσεις μέχρι ότου καταλήξουν κάπου για να επιστρέψουν θεσμοί. Τι είναι τελικά, καλό ή κακό αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι θετικό ότι όλοι οι Ευρωπαίοι παράγοντες διατύπωσαν στις δηλώσεις τους ότι υπάρχει βούληση από όλες τις πλευρές να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και απέρριψαν τα σενάρια σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου περί απουσίας βούλησης από την ελληνική πλευρά. Θα μου πείτε, αυτό σε εσάς φαντάζει αυτονόητο. Mm-hmm. Σε κάποιους όμως μπορεί να μην φαντάζει αυτονόητο, mm-hmm. και πήραν την απάντηση από τα πιο αρμόδια χείλη και ελπίζω να το καταλάβουν από σήμερα το βράδυ κιόλας. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει πίεση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης. Ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, ώστε να μπορέσουν να γεφυρωθούν οι διαφορές που χωρίζουν όλες τις πλευρές στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Μιας και λέτε για πολιτική βούληση, είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα η οποία πρέπει να είναι λίγο προωθητική και να τρέξουμε, γιατί είναι πολύ στενά τα χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει πολιτική βούληση της κυβέρνησης να κάνει και αυτή βήματα προς την πλευρά των θεσμών, υπό την έννοια των υποχωρήσεων? Γιατί αν μείνουν και οι δύο στις θέσεις τους, δεν προχωράμε. Και εγώ λίγο το πάω το ίδιο ερώτημα, να το μεταβάλω λίγο και να πω κατά πόσο αυτή η δήλωση που έκανε ο Ντάιζελμπλουμ, που μίλησε για συζήτηση που θα στηριχθεί σε καθαρή διαπραγμάτευση Βρυξέλλες και όχι τόσο τεχνικές συζητήσεις, αν αυτό είναι ένα είδος πολιτικής διαπραγμάτευσης που έχει οραματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ή να προσυδειάζει, εν πάση περιπτώσει. Καμία διαπραγμάτευση δεν κλείνει χωρίς υποχωρήσεις. Με αυτή την έννοια, εμείς έχουμε κάνει υποχωρήσεις, κάναμε και στο Eurogroup στις 20 Φλεβάρι και είμαστε έτοιμοι προφανώς να κάνουμε και τώρα υποχωρήσεις, αρκεί αυτές οι υποχωρήσεις να μην καταστρέψουν τις μέσο μακροπρόθεσμες προοπτικές για ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και την πολύ ευαίσθητη κοινωνική συνοχή που έχει ταλαιπωρηθεί από 7 ολόκληρα χρόνια μνημονίου. Με αυτή την έννοια, εμείς έχουμε αυτή την βούληση, αλλά θα πρέπει να κινηθούν και οι άλλες πλευρές. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Μέτωπα. Γιατί ξέρουμε ποια είναι τα αγκάθια, λίγο πολύ είναι γνωστά στον καθένα μας. Τα αγκάθια, αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Ναι, θέλω δεν να έχει πω, μεγάλη υποχώρηση. Υπάρχουν αγκάθια και αγκάθια. Υπάρχουν σε αυτά τα αγκάθια κάποια διάθεση υποχωρήσεων μεγαλύτερη, π.χ. στο συνταξιοδοτικό, στα εργασιακά και στα δύο, αν κάπου βρεθεί, αν βρεθεί έτσι μία μέση λύση και τέλος πάντων μία σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών. Θέλετε να μου γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, για να καταλάβουμε και εμείς. Το όριο της ελληνικής πλευράς πρέπει να είναι το σχέδιο το οποίο θα συμφωνηθεί να είναι βιώσιμο και να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία το επόμενο χρονικό διάστημα να ανακάμψει δυναμικά. Από εκεί και πέρα δεν θέλω και δεν μπορώ να υποκαταστήσω ούτε τον κύριο Φουλιαράκη ούτε τον κύριο Τσακαλώτο που θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις τις επόμενες μέρες, ούτε προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη. Mm. Προφανώς έχει εξαντληθεί στο τεχνικό επίπεδο η συζήτηση, γι' αυτό έκανε αυτή την αναφορά ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Άρα εσείς προσδοκάτε κάτι επιλέγετε παραπάνω, μια πολιτική προσδοκάμε διευθέτηση κάποιων πραγμάτων. Το παρακάτω και το λιγότερο έχει νόημα όταν γνωρίζει τα στοιχεία. Mm-hmm. Εμείς σε αυτή τη φάση δεν γνωρίζουμε τις μικρολεπτομέρειες διαπραγμάτευσης, άρα νομίζω ότι είναι λάθος μια τοποθέτηση που θα βγει να πει αυτό είναι καλύτερο σε σχέση με κάτι άλλο. Το καλό για τη χώρα, το καλό για τους πολίτες, το καλό για την οικονομία είναι να σταματήσουν οι άσκοπες χρονοκαθυστερήσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι στη δική μας πλευρά, και να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Κύριε με Ζαχαριάδη, ό,τι αυτό σηματοδοτεί και για υποχωρήσεις. Μήπως επειδή η 7η Απριλίου είναι περίπου σε 2 εβδομάδες, μήπως είναι πιο ρεαλιστικό να μιλάμε για συμφωνία στο τέλος Μαΐου? Κοιτάξτε, εμείς θα παλέψουμε ώστε το ταχύτερο δυνατό, όπως είπε, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Μοσκοβισή στις δηλώσεις του,
να έχουμε την συμφωνία. Με αυτή την έννοια δεν θέλω να είμαι σε καμία περίπτωση απόλυτος, διότι είδατε και στο παρελθόν όταν προσπαθήσαμε να βάλουμε deadline, αυτά διαψεύστηκαν από την ίδια την πραγματικότητα, δυστυχώς όχι με δική μας ευθύνη. Εσείς ποιο θέλετε πιο ρεαλιστικό ενδεχομένως, την 7η Απριλίου, το επόμενο Eurogroup ή λίγο πιο μετά, προς τον Μάιο? Εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό της απέναντι πλευράς της διαπραγμάτευσης. Θεωρώ ρεαλιστικό να έχουμε την συμφωνία εγκαίρως, ώστε η κρίσιμη ημερομηνία που είναι στις 22 Μαΐου, ώστε να εκεί πέρα γίνεται η αρινή σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις για το τι θα γίνει μετά το λεγόμενο staff level agreement, mm-hmm. δηλαδή μετά την τεχνική συμφωνία. Μιλάμε άρα για όλο το πακέτο επί της ουσίας. Βεβαίως, στις 22 Μαΐου. Βεβαίως, δηλαδή την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, τα λεγόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα, που θα δώσουν τη δυνατότητα υπό όρους και προϋποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξετάσει την αναθεώρηση της νομισματικής της πολιτικής αναφορικά με την Ελλάδα και την πιθανή ένταξη στο QE, και αν με επιτρέπετε, κυρία Ράντου, και την εκταμείευση της δόσης μαμούθ περίπου ύψος 6 με 7 δις, που θα ανακουφίσει κάποιες πληγές στην ελληνική οικονομία. Αυτή είναι μια συμφωνία πακέτο, όπως περιγράφεται. Μήπως όμως η ελληνική πλευρά αυτό επιδιώκει τελικά, ενδεχομένως να παρακάμψει κάποια Eurogroup που θα έκλειναν την τεχνική συμφωνία, προκειμένου να πάμε σε μια συνολική μέχρι το Μάιο, και είναι εξ αρχής αυτό το ορόσημο της ελληνικής πλευράς? Όχι, εμείς θέλουμε να φύγει από πάνω μας η διαδικασία της τεχνικής διαπραγμάτευσης με έναν τρόπο προφανώς βιώσιμο, αλλιώς θα τα είχαμε υπογράψει όλα mm-hmm. εξ αρχής και θα είχαμε τελειώσει, και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και στην άλλη πλευρά της διαπραγμάτευσης. Γιατί όταν τελειώσουμε την τεχνική συμφωνία, την ευθύνη μετά δεν την έχουμε εμείς. Την ευθύνη για το πώς προχωρούν τα πράγματα την έχει το Ταμείο, που σε αρκετά ζητήματα είχε μια σκληροπυρηνική τοποθέτηση, αλλά και η πλευρά της Γερμανίας. Πάντως, βλέπετε ότι οι Ευρωπαίοι πολλές φορές στοιχίζονται πίσω από το Ταμείο στη διαπραγμάτευση, ακριβώς λόγω της πολιτικής αναγκαιότητας που έχουν αυτοί να μην φύγει από το πρόγραμμα, έτσι? Βεβαίως. Το βλέπουμε εδώ και 7 χρόνια αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό, ας πούμε, σε πρακτικά ζητήματα, στα εργασιακά, ας πούμε. Έτσι. Όπου εσείς διεκδικείτε πράγματα, αλλά είστε επί της ουσίας μόνοι σας μέσα στο δωμάτιο της διαπραγμάτευσης. Αυτό λέω. Είμαστε και μόνοι μέσα στη χώρα σε αυτό. Ναι, εντάξει, έχει πει όμως η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πει ότι στηρίζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Από ό,τι έχω καταλάβει, έχουμε σημαντικές διαφορές στην αντιμετώπιση της ρύθμισης της αγοράς εργασίας. Ναι. Καλά, η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης πάντως δεν συστάθηκε. Προφανώς, πρόθεση τέτοια δεν ήταν, ούτε δική σας, φαντάζομαι, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Και οι δύο δεν θέλετε να μπείτε σε μια ενιαία προσέγγιση των πραγμάτων. Γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο εθνικής ανάγκης, έκτακτης ανάγκης ενδεχομένως. Οπότε κάπως θα πρέπει να υπερβείτε κι εσείς. Όλα τα κόμματα, απευθύνουμε σε όλα τα κόμματα. Ναι. Όλες τις διαφορές ιδεολογικές σημείες. Γιατί εδώ πέρα πρόκειται για τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες. Κοιτάξτε, προφανώς πρόκειται για τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες, αλλά έχουμε εκλογικές μάχες και εκλογικά αποτελέσματα που δίνουν προτεραιότητα στη μία ή την άλλη πολιτική δύναμη. Mm-hmm. Και επειδή τα ζητήματα προφανώς είναι εθνικά, αλλά άπτονται ιδεολογικών αποχρώσεων. Εμείς, βλέπετε, στην καθημερινή αντιπαράθεση δεν θα μπορούσαμε ποτέ, ας πούμε, να συμφωνήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, όταν κυβερνούσε τη χώρα, όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε μπει στη διαδικασία, να κάνει 36 δόσεις για τη ρύθμιση ονοφυλών στη ΔΕΗ. Υπήρχε κάποιο πλαίσιο. Υπήρχε μια πολύ πιο μικρή διαδικασία. Και μέσα όμως αυστηροποιήθηκε μετά. Και τότε θυμάστε κόβονταν το ρεύμα τότε σε πολίτες. Τώρα το ρεύμα συνδέεται και γίνεται αποπληρωμή σε 36 δόσεις. Λέω ένα θέμα το οποίο μπορεί να έρχεται τρίτο στο μυαλό κάποιου, αλλά είναι βασικό για να μπορέσεις να συνεννοηθείς. Γιατί είναι το ρεύμα των ανθρώπων. Ή για παράδειγμα το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Νέα Δημοκρατία είχε ξεκινήσει ένα πολύ μικρότερο πιλωτικό πρόγραμμα, στο οποίο θα ήταν πολύ λιγότεροι οι δικαιούχοι. Εμείς έχουμε εντάξει μέσα σε ένα πλατή δίκαιο κοινωνικής αλληλεγγύης περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Μισό λεπτό. Αυτό όμως είναι μνημονιακή δέσμευση. Δεν είναι ότι ήταν δική μας πρωτοβουλία σαν ελληνική κυβέρνηση το κάνουμε. Και η Νέα Δημοκρατία που το εφάρμοσε πιλωτικά και εσείς σε πιο σταθερή βάση ήταν απόρρια του προγράμματος που έχουμε υπογράψει. Δεν ήταν πρωτοβουλία μονομερής, έτσι δεν είναι? Εμείς στην τρίτη συμφωνία, την οποία διαπραγματευτήκαμε και προφανώς είχε και έχει πολλές δυσκολίες, κατορθώσαμε στο πλαίσιο της συμφωνίας να εντάξουμε και αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν ήταν δική σας έμπνευση αυτό, λέει? Όχι, ήταν δική μας έμπνευση, βεβαίως. Δεν μας πίεσε. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Το οποίο θέλει το δούλου του να το διευρύνει σαν πρόγραμμα. Το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν μας πίεσε ο κύριος Σόιμπλε να το κάνουμε. Όχι, δεν σας πίεσε. Εγώ λέω ότι απλώς ήταν μέρος του προγράμματος.
Ναι, ήταν κομμάτι της συμφωνίας το οποίο προτάθηκε από την ελληνική πλευρά και υιοθετήθηκε και από τις άλλες πλευρές. Και το ύψος της χρηματοδότησης, η δικαιούχη και η εξειδίκευση των κριτηρίων άπτονται της ελληνικής πλευράς και όχι της συμφωνίας. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Να δούμε και κάτι ακόμα που είναι μέρος του προγράμματος. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θερμός υποστηρικτής και πολιτικά το αντιλαμβάνομαι γιατί. Και μήπως έχει, και όχι, δεν το λέω αρνητικά. Έχει γίνει η αγορά εργασίας ένα ζούγκλα. Δεν το λέω αρνητικά. Λέω απλά, σε αυτό θα πρέπει να είμαστε. Έχω απλά μια ερώτηση η οποία μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Μήπως λόγω της άκαμπτης τάσης του Δούνου του έχει μεταβληθεί ο στόχος ως προς την άμεση επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων σε τουλάχιστον να μείνουν σε αναστολή έως το τέλος του προγράμματος και να μην λήξει συζήτηση τώρα. Κοιτάξτε, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να σας τα απαντήσει η ομάδα διαπραγμάτευσης και η κυρία Αχτσιόγλου. Διαβάζω και εγώ αυτά τα δημοσιεύματα. Είστε σύμφωνος σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα, σωστά το περιγράψατε κυρία Ράντου ως μια ζούγκλα στην αγορά εργασίας, είναι το αποτέλεσμα της αποδιάρθρωσης αγοράς εργασίας με αυτά τα οποία ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο δεύτερο μνημόνιο το 2012, αλλά και όλες οι διαλυτικές και καταστροφικές ρυθμίσεις που ήρθαν στην αγορά εργασίας τη δεκαετία του 90 και του 2000, που η χώρα δεν ήταν σε μνημόνιο. Και οι συνέπειες της κρίσης, να προσθέσω εγώ, γιατί όταν είμαστε σε ύφεση, φαντάζομαι ότι και οι εργοδότες μπαίνουν στη διαδικασία να ελαστικοποιήσουν τις σχέσεις εργασίας με τους εργαζομένους τους, γιατί και οι ίδιοι δεν έχουν να πληρώσουν ούτε καν την αυτασφάλισή τους, πόσο μάλλον και τις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων, και γινόμαστε έτσι ζούγκλα. Το ένα φέρνει το άλλο, έτσι δεν είναι. Η υψηλή ανεργία και η ευθύνη όσων πήγαν την ανεργία στην Ελλάδα από το 7 το 2008-2009 στο 27 το 2015 και σήμερα παραμένει πάρα πολύ υψηλή στο 23%, είναι γιγαντιές. Αυξήθηκε όμως το τελευταίο τρίμηνο του έτους, το προηγούμενο. Όχι, δεν αυξήθηκε. Μεταβάλλεται 01-02. Είμαστε... Αυξήθηκε προς... Ναι, γιατί είναι εποχική αυτή η ανεργία η οποία καταγράφεται. Θυμάστε, για παράδειγμα, το Γενάρη του 2017, όλοι οι νεοδημοκράτες στα πάνελ ήταν με ένα χαρτάκι, μας το σηκώναν έτσι και μας λέγανε: Να, βλέπετε, το Γενάρη καταγράφεται μεγάλη η αύξηση της ανεργίας. Το Φλεβάρι του 2017, που αυτός ο δείκτης αντιστράφηκε πλήρως, όχι μόνο οι νεοδημοκράτες δεν πήγαιναν με τα χαρτάκια, αλλά και ελάχιστοι δημοσιογράφοι. Και ξέρω εσάς από αυτή την κατηγορία, γιατί υπάρχει μια συνειδητή παραπληροφόρηση. Και επαναλαμβάνω, εξαιρώ εσάς από αυτή τη διαδικασία, σε μια σειρά τομείς που δείχνει καθημερινά ότι η Ελλάδα καταστρέφεται. Δεν καταστρέφεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Με αυτή την έννοια, για να κλείσω αυτή την. Όχι, μου το βάζετε συνέχεια με τις αντιδιαστολές τη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος σας ψήφισε, δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Ψήφισε και εμάς 35%. Ψήφισε και τη Νέα Δημοκρατία 27%. Ναι, σύμφωνοι. Λέω λοιπόν, για να ολοκληρώσω, η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι εποχική. Οι καταστάσεις και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και τα πράγματα φαίνεται να βελτιώνονται από ένα αριστερό κόμμα το οποίο φαντάζομαι έχει θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα την αύξηση της απασχόλησης, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Σας απαντώ λοιπόν. Η ανεργία ήταν στο 27. Έχει φτάσει περίπου στο 23-23,5. Ναι. Με την καλή τουριστική περίοδο που θα έχουμε και αυτά τα δήλωσε ο κύριος. Βάζετε και την εποχική απασχόληση όμως. Βεβαίως. Σας βάζω και την εποχική απασχόληση, σας βάζω και την εποχική ανεργία. Τι να κάνουμε, σε έναν 12-μήνο κύκλο ζούμε. Ναι, εφόσον... Προηγουμένως μου είπατε για ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Να τελειώνω τις απαντήσεις. Όχι, βεβαίως. Απλά θα το πείτε μου. Ναι. Είναι αλλά μέρος μιας οικογένειας. Δεν υπάρχει ένα μαγικό κόκκινο κουμπί με ανεργία στο 23 ή στο 27% που να το πατάς και να ρυθμίζονται όλα. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Θα ζήσουμε σε αυτές τις συνθήκες. Και θα αλλάζουμε την αγορά εργασίας, την οικονομία και την καθημερινότητα σαν ένα ψηφιδωτό, μέρα με τη μέρα. Αν αλλάξει μια ψηφίδα σε ένα ψηφιδωτό, την επόμενη μέρα βλέπεις μια ανεπαίσθητη αλλαγή καθόλου. Δεύτερη, την τρίτη, την όγδοη μέρα, αν φτιάξεις ένα παζλ με 1000 κομμάτια και κάθε μέρα βάζεις ένα, σε 3 χρόνια θα έχεις τελειώσει. Αλλά κάθε μέρα δεν βλέπεις πρόοδο. Είχατε αυτό πρέπει να καταλάβεις. Από το προηγούμενο Eurogroup είχε γίνει λόγος για ένα πρόγραμμα απασχόλησης ύψους 3 δις ευρώ. Και θέλω να μου πείτε σε αυτό. Ναι, με αυτό τι γίνεται. Για αυτό το θέμα. Πού είμαστε ακριβώς? Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο φαντάζομαι το άκουσαν πολύ ευνοϊκά κάποιοι. Θεωρούσαν ότι είναι ένα καλό βήμα σε μια πολύ καλή κατεύθυνση και μάλιστα αν εξαιρεθούν και από τους στόχους του παραδοσιακού πλεονάσματος ακόμα καλύτερα. Νομίζω δεν το άκουσε πολύ ευνοϊκά ο κύριος Σόιμπλε. Αυτό είναι μέρος των αντισταθμιστικών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί αντικείμενο αποκλήσεων μεταξύ Δούνου του και Ελλάδας. Είναι κάτι, κάτι που αποτελεί σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών και πάμε πραγματικά στην υλοποίησή του. Πού βρισκόμαστε?
Είναι μία πρόταση η οποία έχει κατατεθεί στο τραπέζι των πραγματεύσεων. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση με τα μέτρα και τα αντίμετρα. Mm-hmm. Είναι έξω από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά να πάρει ένα δάνειο το οποίο δεν θα εγγραφεί στα δημοσιονομικά μεγέθη ύψους 3 δις, δηλαδή δεν θα επηρεάσει ούτε το χρέος μας, ούτε αυτό το έλλειμμά μας. Αυτό έχετε εξασφαλίσει. Σας λέω ότι είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Α, ακόμα δηλαδή το... Και ισχύει η βασική αρχή ότι δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια διεκδικούμε ένα τέτοιο δάνειο το οποίο θα τονώσει την απασχόληση για την επόμενη τριετία. Δεν θα εγγραφεί στους προϋπολογισμούς, δηλαδή θα μπορέσει να είναι μια ένευση ρευστότητας με στόχο αποκλειστικά την απασχόληση, με στόχο να κερδίσουμε και ένα κομμάτι της μεγάλης απώλειας που είχαμε ως κοινωνία, το λεγόμενο brain drain, να μπούμε στη φάση του brain gain, δηλαδή του πώς θα μπορέσουν οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα και αυτό να μπορέσουν να το κάνουν με μια απασχόληση η οποία θα είναι και αξιοπρεπώς αμοιβόμενη, αλλά και με μια σταθερή διάρκεια. Μιας και μιλούσαμε για ψηφίδες και ψηφιδωτά, εμένα με προβληματίζει κάτι. Βλέπω ότι όσο η διαπραγμάτευση μένει στάσιμη, τώρα με ευθύνη της κυβέρνησης, με ευθύνη των θεσμών, μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Όσο η διαπραγμάτευση μένει στάσιμη και η οικονομία μένει στάσιμη, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει αρνητικά τους στόχους για την ανάπτυξη. Δεν φοβάστε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να εκτροχιάσει όχι απλά τους φετινούς στόχους που είναι πρόβλεψη για 2,7%, με συγχωρείτε, αλλά επειδή υπάρχει και η συνέχεια στην επόμενη χρονιά να επηρεάσει και τον στόχο για το 2018. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα αυτό το ζήτημα. Δύο τρόποι υπάρχουν να μην τα καταφέρουμε. Ο πρώτος είναι να μας σύρουν πίσω σε υπερβολικές χρονοκαθυστερήσεις και η οικονομία να μπουκώσει, όπως λένε στην οικονομική ορολογία, και να μην μπορέσει να πάρει τα πάνω της. Το δεύτερο είναι να συμφωνήσουμε κάτι το οποίο θα υπονομεύει την διαδρομή της οικονομίας για την επόμενη περίοδο. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να αποφύγουμε και αυτούς τους δύο κινδύνους. Να προσέξουμε και τη διάσταση του χρόνου που είναι πολύτιμος για τη χώρα και προφανώς κοστίζει, και τη διάσταση του περιεχομένου. Τι αλλά είναι πιο σημαντικό, ρωτώ αυτή τη στιγμή κάθε Έλληνα πολίτη, δηλαδή μια... κάθε δημοσιογράφο, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πέρα σε όλα αυτά τα χρόνια. Η χώρα μετά από 7 χρόνια μνημονίου δεν έχει καλές οικονομικές επιδόσεις ή έχει καθυστερήσει επειδή οι διαπραγματεύσεις απλώς καθυστερούσαν? Όχι, δηλαδή το πρόβλημα στα 7 χρόνια του μνημονίου ήταν μονίμως η χρονοκαθυστέρηση, η οποία υπήρχε και στη δική μας περίπτωση, υπήρχε και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα, λοιπόν, είναι και η συνταγή. Μέτρων, διότι αν παραδεχόμαστε ότι μετά από 7 χρόνια μνημονίων δεν φταίνε οι κακές ελληνικές κυβερνήσεις που καθυστερούν, γιατί είναι ο κακός ΣΥΡΙΖΑ, η κακή Νέα Δημοκρατία, το κακό ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής, αλλά παίζει κεντρικό, κύριο, κομβικό ρόλο η συνταγή, πρέπει επιτέλους στον 7ο χρόνο, για να μπορέσει ο 8ος να είναι τελευταίος και να βγούμε από τη μέγενη των μνημονίων και να οργανώσουμε το μέλλον μας με βιωσιμότητα και δικαιοσύνη, να δούμε και το περιεχόμενο. Και τους το λέω να το καταλάβουν αυτό το πράγμα στην αξιωματική αντιπολίτευση και να σταματήσουν να μας πιέζουν να δεχτούμε άρον-άρον ό,τι. Διότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο είμαστε κυβέρνηση εμείς, η χώρα θα έχει δυσκολίες για πολλά χρόνια, ακόμα και αν βγει από τα μνημόνια, και πιστεύω ότι θα βγούμε σε ένα χρόνο και 6 μήνες από τα μνημόνια, να σταματήσουν αυτήν την πολιτική πίεση. Άρα, δεν λοιπόν, κάνει καλό στη από χώρα. Αυτό που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ένα πιο αργό κλείσιμο της αξιολόγησης, αλλά με ένα καλύτερο μείγμα μέτρων από το ένα πολύ έγκυρο κλείσιμο της αξιολόγησης ακόμα και την 7η Απριλίου, αλλά με προϋπόθεση το να κλείσουν όλα σε βάρος της ελληνικής πλευράς. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι λάθος η τακτική των πολλών τελευταίων ετών να κλωτσίσουμε το τενεκεδάκι 6 μήνες μπροστά. Mm-hmm. Είναι λάθος. Χρειαζόμαστε μία συμφωνία, γρήγορα, έγκαιρα, το συντομότερο δυνατό. Σας είπα προηγουμένως, ο χρόνος είναι πολύτιμος για τη χώρα. Κοστίζει. Mm-hmm. Η οικονομία υποφέρει. Οι πολίτες δυσανασχετούν. Η υγιής επιχειρηματικότητα έχει τσαλακωθεί. Αλλά βιώσιμη συμφωνία, όχι μη βιώσιμη συμφωνία. Όχι να πούμε ναι σε αυτά που λέει το Ταμείο. Είναι τρελά, είναι παράλογα. Έκανε λάθη το Ταμείο. Έκανε τραγικά πράγματα. Έκανε εκτιμήσεις στο Ταμείο για φέτος ότι θα έχουμε 0,5% έλλειμμα και έχουμε 2,5% πλεώνασμα. Δεν θα κάνει κάποιος από το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, από την αντιπολίτευση, μία κριτική στο Ταμείο όταν πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όταν βρίσκονται στα διεθνή φόρα, θα λένε μονίμως ότι φταίει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσακαλώτος κτλ. Εντάξει.
Είναι γνωστή η άποψη της αντιπολίτευσης για την κυβέρνηση. Αυτά δεν θα τα επισημάνουν. Δεν τους απασχολούν αυτά τα μεγέθη. Το γεγονός ότι το Ταμείο έβαζε πριν από τρεις μήνες ένα δημοσιονομικό κενό 700 με 800 εκατομμύρια για το 2018 και τώρα κανένας δεν το βάζει αυτό το κενό. Δεν θα το συζητήσουμε. Πού πήγαν αυτά τα 800 εκατομμύρια και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Μισό λεπτό. Δηλαδή, βλέπω ένα προβληματισμό και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω αυτό το οποίο λέγεται σήμερα ότι ο κύριος Φίλης μίλησε για εκλογές, αλλά βλέπω ένα προβληματισμό που έρχεται ίσως κόντρα στη βασική αισιόδοξη γραμμή. Ο κύριος Φίλης είπε ότι δεν έχει μιλήσει. Ναι, συμφωνώ. Μα και εγώ που τη διάβασα στην εφημερίδα, πρώτα απ' όλα η εφημερίδα δεν έλεγε ότι μίλησε. Αλλά βλέπω ένα προβληματισμό. Ναι, έβγαλε ένα εξώφυλλο που έλεγε. Συμφωνώ. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Βλέπω ένα προβληματισμό. Πώς θα κάνουμε όμως πολιτικό. Δεν το λέω για εσάς. Ναι, όχι, όχι. Αλλά βλέπετε, έχουμε πρόβλημα να μιλήσουμε στη χώρα μεταξύ μας. Βλέπω απλά ένα προβληματισμό. Γιατί υπάρχουν μονές. Βλέπω ένα προβληματισμό για το πού πηγαίνουμε, πού οδηγεί αυτή η συμφωνία, αν είναι διαχειρίσιμη. Αν μου επιτρέπετε όμως, σύμφωνοι, κάποιες από τις απαιτήσεις του Δήμου του είναι υπερβολικά παράλογες, όπως η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων εν μέσω ύφεσης, εν μέσω, όπως είπαμε, εργασιακής ζούγκλας. Είναι πράγματα τα οποία δεν φανταζόμαστε ότι θα ευνοήσουν κάπου στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ή την εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών. Από εκεί και πέρα όμως. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία πραγματικά έχει κάποιες κόκκινες γραμμές και τις θέτει επιτάπητο στην παρούσα διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη, έχει κάποια αντίμετρα εντός αγωγικών αντισταθμιστικά δικά της, δική της έμπνευσης, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος εφαρμογής ενός επιπλέον εφεσιακού μέτρου. Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε αυτή τη μάχη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν ισοδύναμα για τα πάντα. Όταν αποφασίσεις κάτι το οποίο ρυθμίζει το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων για μια διαδρομή ενός, δύο ή πέντε ετών, είτε το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, είτε η ρύθμιση των μέτρων του χρέους, δεν υπάρχουν παραθυράκια για να κάνεις αυτή τη διαδικασία bypass. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συμφωνήσουμε κάτι το οποίο να βγαίνει. Γιατί, εγώ μισό λεπτό πώς το εννοώ. Άμα θα πρέπει κάποια οι στόχοι να επιτευχθούν, γιατί είμαστε σε ένα πρόγραμμα, αν μη τι άλλο, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Επιτυχάνονται οι στόχοι. Επιτυχάνονται οι στόχοι για το 2019 και μετά όμως είναι αυτά τα μέτρα τα οποία τίθενται επιτάπητος. Και φαντάζομαι ότι για να επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Δεν ξέρω ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που θεωρεί βιώσιμες ή επιτυχημένες η ελληνική κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες πρέπει να γίνουν έστω και ως αντιστάθμισμα σε αυτά που θεωρείτε εσείς υφεσιακά και που σας προτείνει η πλευρά του Δούνου του. Έχετε να προτείνει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Ενδεχομένως κάτι που αφορά στην περικοπή δημοσίων δαπανών ή κάποιων άχρηστων δαπανών που δεν χρειάζονται ενδεχομένως. Το εννοώ. Ή σε άλλο μέτωπο που ενδεχομένως εγώ να μην έχω στο μυαλό μου. Κάτι που έχετε εσείς. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Ή σαν σκέψη. Κοιτάξτε, αρχίζουμε και μπαίνουμε σε λίγο τεχνικά ζητήματα της κουβέντας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σας έλεγα ότι οι δαπάνες, οι λεγόμενες της κεντρικής διοίκησης είναι ήδη πάρα πολύ περιορισμένες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε εξοικονόμηση από αυτές τις δαπάνες. Καλύτερη διαχείριση, καλύτερη διοίκηση, καλύτερη αποτελεσματικότητα, ναι. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορείς να το εκφράσεις παραμετρικά και να πείσεις στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Με αυτή την έννοια, τέτοιοι πόροι θα έλθουν στην ελληνική οικονομία εάν συνεχίσουμε το νοικοκύρεμα που επιχειρούμε την τελευταία διετία, τουλάχιστον τη δική μας πλευρά, αλλά δεν μπορούν να μπουν ως παράμετροι στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Με έναν τέτοιο τρόπο, αν θέλετε, ήρθε φέτος η υπερεκτέλεση του πλεονάσματος από εκεί που στοχεύαμε στο μισό. Στο περίπου 2,5 αναθρηστούν και τα χρήματα τα οποία επιστρέψαμε σαν πλεόνασμα στους συνταξιούχους. Ναι, αλλά με μια όμως πολύ προέρχονται βαριά φορολογική πολιτική. Αυτό πάρα το αναγνωρίζει πάρα η ελληνική πολύ. Κυβέρνηση. Βεβαίως το αναγνωρίζει. Η ελληνική... Ότι με τις θυσίες του ελληνικού λαού επετέφθη αυτή η παραπόδοση. Μα δεν ζούμε εμείς αυτή την κοινωνία. Θέλετε, είναι πρόθεση να αποκλιμακώσετε αυτή τη βαριά φορολογία. Ασφαλώς. Είναι κάτι που επειδή βλέπετε ότι αποδίδει. Από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω. Εδώ έχει, όχι, για τη φορολογία μιλάμε. Είπατε ότι αποδίδει. Κάτι το οποίο αποδίδει θεωρείται επιτυχημένο μέτρο. Το θεωρείται επιτυχημένη πολιτική που θα συνεχιστεί λοιπόν, έτσι ώστε να έχουμε συνεχώς αυτήν την υπεραπόδοση, ή είναι κάτι που σκέφτεστε να το διακόψετε ακριβώς γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο? Σκεφτόμαστε να μπορέσουμε να κάνουμε αναδιάταξη του δημοσιονομικού μείγματος, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν και κάποιες ελαφρύνσεις. Δυστυχώς, η χώρα το 2010 χρεοκόπησε και πληρώνουμε όλες τις αμαρτίες του παλιού φορολογικού συστήματος, φορολογικής διοίκησης, τις πατάλες του πολιτικού συστήματος, του πελατειακού κράτους, μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια στα οποία κάνουμε μια προσπάθεια η οικονομία να ισορροπήσει και να αναταχθεί. Και τα πληρώνουμε με πάρα πολύ έντονο τρόπο, διότι υπάρχει από την άλλη πλευρά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, και μια τιμωρητική διάθεση. Τώρα, πάνω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, από κάτω προς τα πάνω. Έχει ένα νόημα. Ή από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω. Η εύκολη απάντηση είναι να σας πω ότι εμείς στοχεύουμε μπροστά.
Στοχεύουμε μπροστά και στοχεύουμε διότι θέλουμε να αλαφρύνουμε κατά προτεραιότητα τα στρώματα τα οποία έχουν εξοντωθεί και εξαθλειωθεί. Γι' αυτό έκανα ειδική αναφορά στο πρόγραμμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο νομίζω είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τη δική μας κυβέρνηση. Αλλά αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι αυτά τα δύο χρόνια σήκωσαν μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αντιστοιχούσε οι άνθρωποι της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Ναι. Που ήταν και συνεπείς φορολογούμενοι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι της μεσαίας τάξης. Μιλάω τώρα του ιδιωτικού τομέα. Συνεπείς φορολογούμενοι, υπήρχαν ασυνεπείς φορολογούμενοι και στον ιδιωτικό τομέα. Συμφωνώ. Υπήρχαν υγιείς επιχειρηματικότητα, υπήρχε κομματικό δίαιτη επιχειρηματικότητα, η κρατικό δίαιτη επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα των φίλων και των κολλητών, των αεριτζίδων κτλ. Συμφωνώ, αλλά ξέρετε ότι υπήρξε μεγάλη επιβάρυνση σε ένα μεγάλο κομμάτι συνεπώς φορολογούμενων. Βεβαίως. Έχουμε αδικήσει κοινωνικές ομάδες, τις έχουμε επιβαρύνει, το γνωρίζουμε. Προσπαθούμε να κυνηγήσουμε και τους πολύ ισχυρούς και τους πολύ πλούσιους, όσους από αυτούς δηλαδή βρίσκονται στις διάφορες λίστες που οι προηγούμενοι τις είχαν 1-2 χρόνια χωμένες στα συρτάρια τους ή με τα λεγόμενα Panama Papers έχουν βγάλει τα χρήματά τους. Περιμέναμε και σε αυτό μέτωπο κάποια έτσι έχουμε κάνει πρόοδο και, κάνει πρόοδο και σε αυτό μέτωπο. Είχατε σηκώσει όμως πολύ τις προσδοκίες σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ο ελληνικός λαός περίμενε κάτι να βγει από αυτό. Σας λέω λοιπόν ότι έχουμε κάνει προσπάθεια, προχωράμε όπως έχουμε κάνει σημαντική προσπάθεια και πρόοδο και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, των τσιγάρων, των ποτών και των πετρελοειδών. Επιστρέψαμε λοιπόν για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Μας λέγατε λοιπόν για όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που δρομολόγησε η ελληνική κυβέρνηση και που εν πάση περιπτώσει είναι κόντρα σε ό,τι αφορά τα μνημόνια και τη φυσιακά μέτρα. Τώρα όμως καλείστε να αποσαφηνίσετε και εσείς και η πλευρά των εταίρων κάποια μέτρα τα οποία θα είναι τα λεγόμενα αντισταθμιστικά που θα δώσουν μια αναπτυξιακή χρειά στα υφεσιακά μέτρα τα οποία έρχονται το 19 και μετά από σημείωση των συντάξεων ή μείωση των φορολογίτου. Θέλετε να μου πείτε εκεί πέρα τι συγκλήσεις υπάρχουν, ποιες είναι οι διαφωνίες, τι ζητάτε εσείς κυρίως, ποια είναι η προτεραιότητά σας, είναι περισσότερο μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, είναι περισσότερο μέτρα τόνωσης της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, τι ζητάει η άλλη πλευρά και εσείς τι είστε διατεθειμένοι να δώσετε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό το ερώτημα. γιατί η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή. Και γιατί εμείς προφανώς θέλουμε επί της αρχής δύο πράγματα. Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι οι πολύ φτωχές και οι πολύ αδύναμες οικογένειες οι οποίες θα πληγούν από τα αρνητικά μέτρα θα ανακουφιστούν στο βαθμό του ισόποσου αν είναι εφικτό τα λεγόμενα θετικά μέτρα, τα αντίμετρα. Ταυτόχρονα όμως μας ενδιαφέρει αυτή η αναδιάταξη του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής να οδηγήσει σε ανάπτυξη και αυτή η ανάπτυξη να είναι διατηρήσιμη. Mm-hmm. Διότι πέρα από την ισορροπία, το κρίσιμο μέγεθος με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι η αναδιάταξη του δημοσιονομικού χώρου να οδηγεί σε ανάπτυξη. Εκεί θα είναι το μέλλον της χώρας και το μέλλον της οικονομίας. Όχι πώς να μπορέσουμε να μοιράσουμε πιο δίκαια, που είναι αναγκαίο τη σημερινή πίτα της οικονομίας, αλλά πώς να μπορέσουμε να παράξουμε νέο πλούτο, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να κάνουμε όλους τους κόκκινους και μη βιώσιμους δείκτες πράσινους και βιώσιμους και να δημιουργήσουμε μία νέα οικονομία η οποία τα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος το οποίο χάσαμε με την φάση των μνημονίων και πριν από τα μνημόνια, όταν είχε αυτό αφενός χρειάζεται όμως επενδύσεις και αφετέρου χρειάζεται και τόνωση εσωτερικής ζήτησης. Έτσι. Και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Ναι, τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας στη δεκαετία και του 90 και του 2000, στην περίοδο της χειρής Ελλάδας, ήταν ότι η Ελλάδα ήταν εξαιρετικά εσωστρεφής. Και ακόμα οικονομία. Το εμπορικό μας σωζύγιο είναι ηματικό. Ναι. Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε σιγά-σιγά. Αυτό όμως φαντάζομαι ότι έχει ένα μακρόπνο σχεδιασμό και η ανάγκη είναι άμεση για να δούμε πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί και πώς θα πάρει μπρος η οικονομία. Αυτά τα εθνικά σχέδια για την ενίσχυση εξωτρέφειας φαντάζομαι παίρνουν τουλάχιστον 10 χρόνια για να αλλάξει μια παραγωγική βάση. Τα 10 χρόνια περνάνε. Περνάνε. Αλλά επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ επίγοντα και επειδή μιλάμε για μια διαπραγμάτευση και κάποια πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα ισχύσουν το 2019 και μετά, τα 3,5% εσείς θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί ή θεωρείτε ότι είναι ένα πολύ σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέψει την ελληνική οικονομία να ανθίσει. Κοιτάξτε, δεν χωρεί αφιβολία ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο που ορίζει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% είναι στενό και σφιχτό.
Αλλά αν με ρωτάγατε. Εφικτό είναι. Αν με ρωτάγατε πέρσι τέτοια περίοδο, αν θεωρώ πιθανό να έχουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% που είχαμε, θα σας έλεγα ότι δεν το θεωρώ εφικτό. Με αυτή την έννοια. Το 19 και μετά είναι εφικτό. Με αυτή την έννοια, σας λέω ότι η ελληνική η οικονομία και η ελληνική κοινωνία κυρίως, και πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτούς τους πολίτες, επιδεικνύουν μια αξιοσημείωτη αντοχή και υπομονή στις δυσκολίες. Ναι, και μπορούμε να πιάνουμε υψηλούς δείκτες. Εάν αυτό συνδυαστεί με μια ουσιαστική απομείωση του χρέους που θα δώσει δημοσιονομικό χρέος με βάση τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα έρθουν αμέσως μετά την τεχνική συμφωνία. Εάν αυτό μπορέσει και συνδυαστεί με μια τόνωση της απασχόλησης. Εάν αυτό έρθει μαζί με άλλες πιθανές πολιτικές ανακατατάξεις στο χώρο της Ευρώπης, η εκτίμησή μου είναι ότι τα συμφωνηθέντα θα μπορούν να τηρούνται και για τα επόμενα χρόνια. Για να καταφέρει όμως. Μου είπατε ποιες. Είναι ο Σούλτς, να έρθει ο Σούλτς στην εξουσία ενδεχομένως. Βεβαίως. Είναι σημαντική εξέλιξη. Ποντάρετε εκεί εσείς ως κυβέρνηση. Εμείς ποντάρουμε σαν προοδευτικοί, δημοκράτες και αριστεροί πολίτες. Πώς το εννοώ το ποντάρετε. Ενδεχομένως να περιμένετε μέχρι τότε κάποιες καταστάσεις. Όχι, είναι σαφές. Εμείς θέλουμε να κλείσουμε την αξιολόγηση τώρα. Και ανάλογα με το τι θα αποφασίσουν ο γερμανικός λαός, ο γαλλικός λαός, όλοι οι λαοί της Ευρώπης, θα αναδιατάξουμε την πολιτική συμμαχιών και αντιπαραθέσεων με βάση το συμφέρον της χώρας. Μπορεί αυτό να βρεθούμε να διαπραγματευόμαστε το τέταρτο μνημόνιο με την κυβέρνηση Σούλτς. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λογική στην Ευρώπη, σε οποιαδήποτε πολιτική οικογένεια που να λέει ότι το τρίτο μνημόνιο δεν πρέπει να είναι και το τελευταίο. Και για να μπορέσει το τρίτο μνημόνιο να είναι το τελευταίο, πρέπει να κλείσει τώρα η αξιολόγηση, πρέπει να δουλέψουμε εντατικά, πρέπει στο τέλος της χρονιάς να μπορέσουμε να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές. Αυτό είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Δηλαδή η διαπραγμάτευση πάει στην καλύτερη περίπτωση για συνολική συμφωνία τέλος Μαΐου, έτσι, με βάση τα χρονοδιαγράμματα τώρα. Ναι, εγώ δεν είμαι ειδικός επί των. Το πώς πολιτική εκτίμηση, λέω μια οικονομία. Ναι, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι εφικτό. Εάν δεν υπάρξει κάποιο δραματικό πολιτικό γεγονός στην Ευρώπη συνολικά που να φέρει αστάθεια και άρα επιθετικότητα των αγορών στις πιο αδύναμες οικονομίες, η εκτίμησή μου είναι ότι μπορούμε στο τέλος, και είναι πολιτική εκτίμηση, δεν είναι τεχνική, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Άλλωστε, εμείς δουλεύουμε και προετοιμαζόμαστε για αυτά τα σενάρια, όπως γνωρίζετε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και με τη δυνατότητα μου που δίνεται να εκφράζομαι. Να είστε καλά.